Σε τρία μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα Τρίτη οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και την βιολογία. Οι καθηγητές στο Φροντιστήριο Μεθοδικό στη Μυτιλήνη σχολίασαν τα θέματα σε αρχαία ελληνικά και μαθηματικά. Είμαστε εδώ παρέα με το Φροντιστήριο Μεθοδικό στη δεύτερη μέρα των εξετάσεων για τα γενικά λύκεια, που σήμερα οι μαθητές έγραψαν αρχαία ελληνικά και μαθηματικά. Να μας πείτε πρώτα απ' όλα πόσο βατά ήταν τα θέματα και πώς πιστεύετε έτσι ότι ήταν σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ καταρχάς καλά αποτελέσματα στα παιδιά που δώσαν σήμερα εξετάσεις στα αρχαία ελληνικά. Όσον αφορά το διδαγμένο κείμενο, οι ερωτήσεις κατανόησης, λεξιλογική και η εισαγωγική ερώτηση δεν δημιούργησαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Ήταν εύκολα, τα παιδιά θα μπορούσαν να απαντήσουν άνετα. Το ίδιο και στο παράλληλο κείμενο. Χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση το ερμηνευτικό ερώτημα, όπου θα έπρεπε τα παιδιά να κάνουν μία εμβάθυνση. Όσον αφορά το αδίδακτο τώρα κείμενο, η μετάφραση στο αδίδακτο ήταν λίγο απαιτητική και χρειάζονταν μία αρκετά καλή προετοιμασία από τους μαθητές. Η ερώτηση κατανόησης ήταν ευκολότερη, αλλά και πάλι όμως θα έπρεπε οι μαθητές να επισημάνουν κάποια σημεία στο κείμενο, ώστε η απάντηση να είναι ολοκληρωμένη. Η γραμματική και το συντακτικό ήταν απαιτητικές ερωτήσεις. Εδώ έπρεπε οι μαθητές να έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Οπότε πιστεύετε οι μαθητές ότι δυσκολεύτηκαν σχετικά, έτσι, σε κάποια κομμάτια? Πιστεύω πως όλοι οι μαθητές καταρχάς τα γράψανε, γιατί είχαν μια διαβαθμισμένη δυσκολία τα θέματα. Και οι μέτρια προετοιμασμένοι μαθητές γράψανε έναν σχετικά καλό βαθμό, από ό,τι πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα, για να πάρει κάποιος ένα βαθμό πάρα πολύ καλό, θα έπρεπε να έχει κάνει μια μελετημένη, σοβαρή και μεθοδευμένη μελέτη. Στα μαθηματικά. Εύχομαι με τη σειρά μου καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές και να επιτύχουν το στόχο τους. Τα θέματα έχουν ως εξής. Το θέμα Α είναι πολύ εύκολο θέμα, γνωστή θεωρία και σωστό λάθος, όχι τόσο δύσκολα. Μπορούν δηλαδή όλοι να το απαντήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Το θέμα Β είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει πολλές φορές, το έχουν λύσει πάρα πολλές φορές. Είναι εύκολο, με γνωστές τεχνικές μπορούν όλοι να το λύσουν. Το θέμα 3 αρχίζει η πρώτη δυσκολία όσον αφορά στο γάμα 1 και έπειτα συνεχίζει με εύκολο τρόπο έως ότου πάμε στο γάμα 4 που έχει μια δυσκολία να μπορεί κανείς να ελέγξει και να υπολογίσει ένα υβαδό. Τα προβλήματα ξεκινάνε στο θέμα 4, το οποίο είναι ένα θέμα θεωρητικό. Εκτός από το ΔΕΛΤΑ 1, όλα και τα τρία θέματα είναι αρκετά δύσκολα για τους μαθητές. Όχι ότι δεν μπορούν να τα λύσουν. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να έχουν διαβάσει αρκετά καλά, να έχει οριμάσει μέσα τους η μαθηματική γνώση και να τα απαντήσουν. Το πιο δύσκολο από όλα είναι το θέμα το ΔΕΛΤΑ 4, που απαιτεί πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Οπότε πιστεύετε ότι οι μαθητές θα το φάγανε, που λέμε, το τρίωρο? Ναι, τα θέματα ήταν πολλά. Δηλαδή ο χρόνος είναι λίγο σχετικά με τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής, ότι πρέπει να αποτυπώνεται η σκέψη στο χαρτί.